αν θέλετε την γνώμη μου, και νομίζω ότι και αυτή θα είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου, μια ταχύτητα των άμεσων προβλημάτων, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεις αυτούς που έχεις αυτή τη στιγμή τα και θα φτάσουν αύριο. Και ταυτόχρονα όμως θέλει ένα σχεδιασμό ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχεις εκείνες τις δομές που θα επιτρέψουν και την παροχή των βασικών αναγκών στους προσφύγους που έρχονται στη χώρα, αλλά και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία από την άλλη. Δεν είναι εύκολο και, αν θέλετε, η επιτυχία της κυβέρνησης δεν θα είναι τόσο στο ρητορικό ή το ιδεολογικό επίπεδο, όσο στο πρακτικό της πραγματικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο σου έρχεται, δεν το επιλέγεις, δεν είναι εύκολο να πεις. Το θέλω, δεν το θέλω. Και το οποίο, επειδή δεν είναι μόνο δικό σου, πρέπει κάποια στιγμή με ένα πιο έντονο τρόπο. Έχουμε την καλή τύχη να έχουμε και τον κύριο Αβραμόπουλο στην αντίστοιχη θέση. Λέω το οποίο πρέπει με πιο έντονο τρόπο, με συνεργασίες, συμμαχίες κτλ. Στο ευρωπαϊκό πεδίο να το θέσουμε. Έχετε δίκιο. Ως ένα πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να σκοτώνει το βάρος. Δίνονται δύο δυνατότητες αυτό, νομίζω. Η νόμη είναι. Δηλαδή και αυτή είναι και η συζήτηση που πρέπει να γίνει και αρχίζει να γίνει, όπως είπε και ο Υπουργός. Η μία συζήτηση έχει να κάνει με την κατανομή, αλλά η άλλη συζήτηση έχει να κάνει και με τους πόρους. Με τους πόρους. Και σε αυτό το σημείο η αιμονή, εντός εισαγωγικών, με την καλή του όρου, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα κύρια ρεύματα που έχουμε είναι προσφυγικά ρεύματα, εμπλέκει και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που έχει συγκεκριμένους κανόνες, εμπλέκει και άλλες χώρες και όχι μόνο τις χώρες της Ευρώπης, και η Ευρώπη μπορεί επίσης να ζητήσει από τον ΟΗΕ τη συνδρομή για κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει πόρους. Άρα η Ελλάδα μπορεί να ζητάει αυξημένους πόρους όσο δεν γίνεται η κατανομή. Και όποτε γίνει η κατανομή, αυτό μας βοηθάει εμάς, γιατί δηλαδή θα αποσυμφορηθεί η χώρα. Άρα δεν πρέπει να υπάρξει η τρίτη λύση που είναι πια ούτε χρήματα, ούτε κατανομή. Πάντως έχει δώσει και μια εικόνα η κυβέρνηση ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλα εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να έρχεται ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι δίνεται αυτή η εικόνα. Άλλωστε, ξέρετε, δεν παρακολουθούν μέσα μέσης ενημέρωσης στην Ευρώπη τα ευρωπαϊκά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές. Δεν είναι δύσκολο να μάθει κανείς τι γίνεται στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Αλλά από συγγενείς, φίλους που έχει εδώ είναι πολύ. Συνήθως άλλοι είναι οι. Αν θέλετε την γνώμη μου για αυτό το θέμα, συνήθως είναι άλλοι αυτοί που κάνουν πρόσφορο το έδαφος. Διότι αυτοί που επιλέγουν που θα πάνε οι ροές είναι κυρίως οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Οι εγκληματίες δηλαδή που ασχολούνται με την διακίνηση των πληθυσμών, οι οποίοι κάνουν άλλου τύπου συμφωνίες. Δηλαδή εκεί που για παράδειγμα, σε χώρες που δεν καταγράφονται η μετανάστευση, οι πρόσφυγες, εκεί μπορεί να γίνουν πιο εύκολα θύματα μαύρης εργασίας ή σκλαβοπάζαρων και εκεί τους μετακινούν. Άρα, μια πολιτική όπως η πολιτική της κυβέρνησης που ζητάει καταγραφή όλων των προσφύγων και των μεταναστών που μπαίνουν στη χώρα, τους αποτρέπει. Άρα, υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται ή όχι. Όχι από τους κακόμοιρους που φεύγουν από τα χωριά τους που καίγονται, αλλά από τους ανθρώπους που κερδίζουν από αυτή τη μετακίνηση. Κύριε Πλεύρη, η κυβέρνηση κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν άφησε.